Πάτερ Μακάριε, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην ωραία Μονή Πεντέλης. Ήρθαμε σήμερα να σας δούμε, να πάρουμε την ευχή σας και αν θέλετε να μας απαντήσετε και σε μερικά πνευματικά ερωτήματα. Ναι, θα σας απαντήσω, αν βέβαια μπορώ να απαντήσω, αν τις ξέρω να πω μια απάντηση. Ναι, ασφαλώς. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορείτε. Ξέρουμε ότι ο Χριστός μας στη γη μίλησε κυρίως για την αγάπη. Η ερώτηση είναι γιατί ο Χριστός μας λέει να αγαπάμε. Μάλιστα. Ναι. Επειδή υπάρχει η εντύπωση ότι ο Χριστός μας λέει να αγαπάμε για να μπορούμε να βοηθούμε τους άλλους, εγώ νομίζω ότι υπάρχει κυρίως ένας άλλος λόγος. Ο Χριστός με όλα αυτά που μας λέει, για να το πούμε απλά, μας τα λέει για να είμαστε καλά. Για να είμαστε καλά από άποψη πνευματική, ψυχική μπορούμε να το πούμε και έτσι. Λοιπόν, επειδή το κύριο χαρακτηριστικό της πνευματικής υγείας είναι η αγάπη και ακριβώς επειδή θέλει ο Χριστός να είμαστε απολύτως πνευματικά υγιείς, γι' αυτό μας λέει να προσπαθήσουμε να αγαπάμε. Να προσπαθήσουμε, λέω εγώ, γιατί δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να αγαπάμε. Λίγο εγωισμό άμα έχουμε μέσα μας, δεν μπορούμε να αγαπάμε. Και γι' αυτό στους μακαρισμούς του ο Χριστός, ο πρώτος μακαρισμός που είναι γραμμένος στα Ευαγγέλια είναι «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι». Δηλαδή, μακάρι είναι οι ταπεινόφρονες, αυτό σημαίνει πτωχή το πνεύματι. Αυτοί που δεν έχουν εγωισμό. Από εκεί και πέρα, όταν δεν έχεις εγωισμό, μπορείς και να αγαπάς εύκολα. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι μας το λέει ο Χριστός. Διότι ούτως ή άλλως, εάν αγαπάς, οπωσδήποτε θα βοηθήσεις τους άλλους. Έχετε αυτονόητο μόνο του. Δεν μπορείς. Αλλά αν δεν αγαπάς, μπορείς να βοηθήσεις τους άλλους. Αλλά καθώς ο Απόστολος Παύλος επεξεργάζεται τα λόγια αυτά του Χριστού, λέει μπορεί, θα το ξέρετε βέβαια, μπορεί να δώσω όλη μου την περιουσία για να θρέψω τους φτωχούς χωρίς να έχω αγάπη. Όταν όμως το κάνω αυτό χωρίς αγάπη, εγώ ο ίδιος που βοηθώ τους άλλους δεν ωφελούν τίποτα. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό είναι το, νομίζω, δεν ξέρω. Μία άλλη ερώτησή μου είναι η εξής. Κατά τη γνώμη σας, ο κόσμος ξέρει γιατί βαπτιζόμαστε? Τώρα μου θυμίσατε τι μου είπε μια γνωστή μου κυρία που ήθελε να βαπτίσει ένα παιδί. Μου είπε ότι θα βαπτίσει το παιδί γιατί δεν έχει πάρει ακόμη όνομα και θέλει να πάρει όνομα. Αυτό μου έδωσε αφορμή εμένα να ρωτήσω πολλούς. Γιατί έρχονται εδώ πολλοί και βαπτίζουν τα παιδιά τους. Γίνονται πολλές βαπτίσεις. Και από περιέργεια ρώτησα πολλούς και πήρα κάτι λαθασμένες απαντήσεις. Ο ένας μου έλεγε ότι βαπτιζόμαστε γιατί αυτό είναι το έθιμο, ο άλλος γιατί έτσι συνηθίζεται, ο άλλος για να πάρει όνομα το παιδί. Δηλαδή τελείως λαθασμένες απαντήσεις ήταν αυτές. Από όλους αυτούς τους πολλούς, δύο μόνο μου είπαν τη σωστή απάντηση. Διότι απλούστατα βαπτιζόμαστε για να γίνουμε χριστιανοί, για κανένα άλλο λόγο. Το όνομα δεν έχει νόημα με τη βάπτιση. Απλώς λέμε το όνομα στον ιερέα για να ξέρει ο ιερέας
το όνομα αυτού που βαφτίζει. Δηλαδή βαφτίζει το δούλος του Θεού, Περικλής, παραδείγματος χάρη. Αυτό νομίζω είναι. Είναι απλό, δηλαδή βαφτιζόμαστε για να γίνουμε χριστιανοί, όχι για τίποτα άλλο. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να υλοποιήσουμε το θέλημα του Θεού? Μάλιστα. Θα πρέπει να πούμε πρώτα-πρώτα ποιο είναι το θέλημα του Θεού, δηλαδή ναι, τι θέλει ο Θεός από εμάς. Θα πω και πάλι εκείνο που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή αυτό που μας λέει ο Θεός να κάνουμε, το θέλημά Του δηλαδή, είναι να είμαστε πνευματικώς υγιείς. Επειδή ο σκοπός είναι να δούμε το Θεό, να το γνωρίσουμε και να το δούμε. Λέει πάλι στους μακαρισμούς, μακάρι η πτωχή, όχι, μακάρι η πτωχή το πνεύμα, αυτή είναι στην αρχή. Παρακάτω λέει, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Δηλαδή, είμαστε μακάρι γιατί θα δούμε το Θεό. Δηλαδή, το θέλημα του Θεού μπορούμε να πούμε ότι είναι να τον δούμε. Βέβαια, διαβάζουμε και ακούμε ότι το θέλημα του Θεού είναι να κάνουμε ελεημοσύνη, να αγαπάμε, να συγχωρούμε, όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα σκοπό, ο οποίος είναι να μπορέσουμε να δούμε τον Θεό, να γίνουμε δηλαδή καθαροί στην καρδιά και όλα τα άλλα έρχονται αυτονόητα. Και βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, σε Ευαγγέλια, λέει ο Χριστός, εκείνους που με αγαπάνε, τους αγαπώ κι εγώ και θα εμφανιστώ σε αυτούς. Δηλαδή πάλι το τέλος είναι αυτό. Ο σκοπός είναι δηλαδή να μπορέσουμε να δούμε τον Χριστό. Και είναι αυτό το θέλημά του νομίζω. Να γίνουμε ικανοί να το δούμε. Όλα τα άλλα είναι συνέπειες και εξωτερικά φαινόμενα, το ότι αγαπάμε τον Θεό. Να, εδώ είναι το θέλημά του. Η πρώτη εντολική είναι να αγαπήσεις τον Θεό σου και τον πλησίον σου. Οπότε, αλλά και η αγάπη πάλι αυτό το νόημα έχει. Διότι άμα αγαπάς είσαι τέλειος και μπορείς να δεις τον Θεό. Και το λέει ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο. Να γίνεται τέλειοι, θέλει να γίνουμε τέλειοι. Και το λέει αυτό ως κατακλείδα όταν μιλάει για την αγάπη. Να αγαπάς, λέει, και θα γίνεται τέλειοι, κάπως έτσι. Δεν θα λέω τώρα ακριβώς όπως είναι μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά... Δεν πειράζει. Ναι. Εκεί που λέει να αγαπάτε και τους εχθρούς σας. Γιατί να αγαπάμε τους εχθρούς μας? Διότι άμα αγαπάμε τους εχθρούς μας, φανερώνεται τέλεια ότι μέσα μας υπάρχει αγάπη. Και όταν αγαπάμε τους εχθρούς μας, ο εχθρός μας, ένας ας πούμε που μας έβλαψε και θέλει να μας βλάπτει συνέχεια, εμείς τον αγαπάμε, αυτός δεν κερδίζει τίποτα που τον αγαπάμε, εμείς όμως κερδίζουμε. Γιατί είμαστε υγιείς ψυχικά, υγιείς πνευματικά. Η επόμενη ερώτησή μου θα ήταν, ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας στην καθημερινή ζωή, στην οικογένεια, στη δουλειά και ιδιαίτερα στις σχέσεις μας με άλλα άτομα, τα οποία μερικές φορές μπορεί να μας συμπεριφέρονται και άσχημα? Μάλιστα. Οι απαντήσεις στο ερώτημα δεν μπορεί να είναι λογικές, δηλαδή δεν μπορούν να βοηθούν με σκέψεις της λογικής του μυαλού. Δηλαδή το πώς θα φερθούμε στους άλλους ανάλογα με τη συμπεριφορά τους, δεν θα μας το πει το μυαλό, θα μας το πει το πνεύμα, ο χαρακτήρας μας. Διότι εάν
ένας μου φερθεί άσχημα εμένα, αν έχω αγάπη και καλό χαρακτήρα, θα τον γεννητοποιήσω έτσι με την αγάπη μου. Ένας άλλος όμως που δεν έχει αγάπη, θα την αντιμετωπίσει διαφορετικά. Μπορεί και να φιλονικήσει κιόλας μαζί. Λοιπόν, αυτή νομίζω είναι η απάντηση. Θα φερθούμε όπως μας οδηγεί η πνευματική μας κατάσταση. Και το τι αποτέλεσμα θα έχουμε, πάντως νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα εάν φερθούμε έτσι με αγάπη στον άλλον για όλα τα ζητήματα, παρά εάν φερθούμε με τρόπο εριστικό, με τρόπο να βρούμε εμείς το δίκιο μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Δηλαδή τελικά η αγάπη πάλι θα μας οδηγήσει το πώς θα φερθούμε στους άλλους. Άρα οδηγούμαστε πάλι στην ίδια απάντηση που είναι η αγάπη. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω αν αυτό ταιριάζει από ένα περιστατικό με τον μαθητή του Αγίου Μακαρίου, παλιά. Αυτός είδε ένα ειδωλολάτρη στον δρόμο του. Προχωρούσαν και πίσω του λίγο μακρύτερα ερχόταν ο Άγιος Μακάριος. Λοιπόν, όταν είδε τον ειδωλολάτρη, του μίλησε άσχημα και του λέει: ντρέπεσαι, κάτι τέτοιο από εσύ ειδωλολάτρης και τα λοιπά. Και τον πιάνει ο ειδωλολάτρης στο ξύλο και τον έκανε του αλατιού. Μετά από λίγο έφτασε και ο Άγιος Μακάριος και βλέπει τον ειδωλολάτρη. Α, και του λέει: σου εύχομαι να σωθείς, αγαπητέ μου. Έγινε μαθητής του. Αυτός έγινε μαθητής του Αγίου Μακαρίου. Η αγάπη είχε το αποτέλεσμά της. Ναι, 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 ναι. Έχουμε ελπίδα να μας συγχωρήσει ο Θεός εάν διαπράττουμε την ίδια αμαρτία συνεχόμενα και πότε. Ο Θεός θα μας συγχωρήσει βεβαίως όσες φορές και αναμαρτήσουμε, εάν τελικά μετανοήσουμε και πάψουμε να αμαρτάνουμε και του ζητήσουμε ότι θέλουμε να είμαι κοντά του. Ό,τι έγινε με τον ληστή, παραδείγματος χάρη, τον ένα από τους δύο ληστές που ήταν σταυρωμένος δίπλα από τον Χριστό, ληστής ήταν. Και λίγα λεπτά πριν πεθάνει, λέει στον Χριστό: θυμίσουμε στη βασιλεία σου. Και του λέει: σήμερα κιόλας είσαι μαζί μου. Ο ληστής αυτός, οπωσδήποτε, είχε κάνει πολλές πράξεις κακές. Μετάνιωσε όμως, το κατάλαβε. Και θέλησε να είναι μαζί με τον Χριστό. Επομένως, όσες φορές και αν αμαρτήσουμε, με την ίδια αμαρτία, εάν τελικά μετανοήσουμε και θελήσουμε να είμαστε κοντά στον Χριστό, θα μας συγχωρήσει, διότι με τη μετάνοια αλλάζουμε μέσα μας. Η πνευματική μας κατάσταση αλλάζει. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν μπορείτε να μας πείτε και δύο λόγια για τη Μονή Πεντέλης που βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Ναι. Η Μονή Πεντέλης ιδρύθηκε από τον Άγιο Τιμόθεο το 1578. Ο Άγιος έφυγε από την Εύβοια όπου ήταν επίσκοπος, διότι κινδύνευε να χάσει τη ζωή του από τον Τούρκο, το διοικητή εκεί. Και ήρθε εδώ ο Άγιος και επειδή υπήρχαν πολλοί ασκητές στο βουνό της Πεντέλης, αυτοί όταν έμαθαν για τον Άγιο που ήρθε εδώ, ήρθαν και έμειναν μαζί του εδώ και έτσι δημιουργήθηκε το μοναστήρι.
Γιορτάζουμε τη μνήμη του στις 16 Αυγούστου. Έχουμε εδώ την κάρα του, την κεφαλή του. Έχουν γίνει και θαύματα βέβαια με τον Άγιο. Αυτά μπορώ να σας πω έτσι περιληπτικά. Πάτερ Μακάριε, σας ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας. Του Χριστού της ευλογίας.